Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γούρι σου που είναι το half post είναι εδώ για εσένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν χρειάζεσαι γούρια, αλλά καλό είναι να έχουμε εμείς τις συνεντεύξεις έτσι αρχείο. Τιμή. Με πολιτισμό ξεκίνησες, με αλληλεγγύη συνέχισες και νομίζω ότι σου πηγαίνει πάρα πολύ. Εκεί θα ήθελες να μείνεις. Ναι, θα ήθελα να μείνω εκεί, αν και καταλαβαίνω ότι τώρα που τα μαθαίνω ότι δεν μπορείς να προκαταβάλεις το πρώτα ο Θεός όλα αν όλα πάνε καλά, τι χαρτοφυλάκιο θα πάρεις. Το δικό μου το ζητούμενο είναι αν όλα πάνε καλά να παραμείνω στο κομμάτι αυτό. Τώρα που έμαθα, ξέρεις, έχει τρομερές διαδικασίες και τρομερές δυσκολίες. Τώρα που έμαθα ακριβώς πώς μπορώ να φέρω αποτέλεσμα και μου πήρε πολύ καιρό να το μάθω και να δω πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και ποιες είναι οι διαδικασίες και την γραφειοκρατία, πώς καταφέρνεις να υλοποιήσεις. Τώρα η αλήθεια είναι που τα έχω βάλει σε μια σειρά και λίγο το τρέχω, λες και τρέχω εταιρεία και φέρνω αποτελέσματα. Θέλω να δω να γίνουν κι άλλα. Κατά συνέπεια, αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήθελα να επιλέξω το ίδιο πράγμα και ας μου λένε ότι είναι λιγότερο φανταχτερό από ότι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που δεν έχεις προλάβει να κάνεις? Όχι, το ένα που σε... Το ένα, γιατί είμαι σίγουρη, επειδή είσαι τόσο υπεύθυνο άτομο που έχεις κάτι που σε τρώει σαν σαράκι, είμαι σίγουρη. Κοίταξε να σου πω, αυτό το οποίο είμαι απολύτως βεβαία ότι έχει μείνει πίσω και δεν πρόλαβω ούτε καν να το ξεκινήσω, είναι μία, πώς να το πω, δεν θα πω δομή, μία φροντίδα για τους ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα. Ο Δήμος έχει τα πάντα. Έχει για στέγους, έχουμε ουσιοεξαρτημένους. Τώρα κάνουμε για στέγους ΛΟΑΤΚΙ Plus. Άρα πάρα πολλά πράγματα. Για ηλικιωμένους, βοήθεια στο σπίτι, για παιδιά κακοποίηση, γυναίκες, ούτω καθεξής. Ψυχική υγεία, που είναι κάτι που μας αφορά όλους μας, δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο μεμονωμένα προγράμματα, ίσως για πολύ λίγους. Ειδικά ζητήματα ψυχικής υγείας που αγγίζουν ανθρώπους κιόλας που είναι ευάλωτοι πληθυσμοί, άρα κάτω από τα όρια της φτώχειας πολλές φορές, δεν έχουμε καθόλου. Για μένα είναι απόλυτη βεβαιότητα και νομίζω ότι έχει εξαγγείλει και ο Δήμαρχος ότι είναι μια δομή ανάλογη είναι στις προτεραιότητες. Εγώ θέλω να το δω αυτό να γίνεται. Τι έχεις πάρει μέσα από αυτό τα τελευταία 5 χρόνια, τι έχεις κερδίσει εσύ σαν Κατερίνα? Μια ζωή κανονικότητας που δεν την είχα πριν. Δεν είχα καμία επίγνωση και νομίζω κανένας μας δεν έχει του πώς περνάνε και πώς ζουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί στην Αθήνα. Δεν το φανταζόμουν, δεν έφτανε το μυαλό μου. Και κανένας μας δεν φτάνει το μυαλό του, γιατί ό,τι και να βλέπουμε, κάποια στιγμή κλείνουμε το βράδυ είτε το κινητό μας, το iPad, τον υπολογιστή μας, την τηλεόραση και πάμε είτε να δούμε τους φίλους μας είτε κάτι άλλο. Για μένα αυτό έγινε καθημερινότητα και εμένα που έχω μάθει, έχοντας μεγαλώσει ως μοναχοπαίδια αρκετά εγωκεντρικά, όχι εγωιστικά, εγωκεντρικά όμως, με έβαλε σε μία ισορροπία. Αυτό, εγώ κέρδισα από αυτό, δεν κέρδισε κανένας άλλος. Εγώ είμαι, σκέφτομαι αλλιώς. Πολύ διαφορετικά από ό,τι έχω μάθει να σκέφτομαι. Πολύ όμως. Η Κατερίνα Εγκαγκάκη έχει κάποια εικόνα σε κάποια περιοχή της Αθήνας που είδε κάτι που δεν φανταζότανε και δεν φανταζόμαστε ότι υπάρχει και σοκαρίστηκε και... Ξέρεις, δεν υπάρχουν εικόνες που δεν φανταζόμαστε, γιατί στην πραγματικότητα στα μέσα τις έχουμε δει όλες τις εικόνες. Αυτό που είναι σοκαριστικό ήταν ότι αυτές οι εικόνες τις βλέπεις κάθε μέρα και αυτές οι εικόνες αποκτούν όνομα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση εκεί που παρκάρω το αυτοκίνητο στο γραφείο μου, στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την Ομόνια, δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει χρήση και τον βλέπω σε εικόνα. Ξέρω το όνομά του πλέον. Mm. Ξέρω ποιοι ήταν οι γονείς του, ξέρω την ιστορία του, ξέρω γιατί δεν θέλει να πάει σε δομή, ξέρω πόσες φορές προσπάθησε. Αυτό είναι σοκ. Δεν είναι σοκ. Έγινε προσωποποιημένο αυτό. Και δεν είναι πλέον κάτι μακρινό. Είναι ζώρικο να βλέπεις να πας σε ένα σπίτι, το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι η τελευταία μου εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, σε ένα σπίτι με 3 μωρά, 4, 2 και 6 μηνών και να μην υπάρχει τίποτα από τα πράγματα που φανταζόμαστε, όχι έπιπλα, να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει ηλεκτρικό, να κρέμονται πρίζες, να μην υπάρχει τουαλέτα, αυτό. Μπορεί να το δεις σε ένα ντοκιμαντέρ, μπορεί να το δεις σε ένα ρεπορτάζ. Αυτό όμως όταν μπορώ να σου πω τα 3 ονόματα και μπορώ να σου δείξω το τετράδιο που είχαν πάει σχολείο,
άλλη, είναι τελείως άλλη διαχείριση. Τελείως. Αυτό είναι σοκ. Χορηγίες δέχεστε. Γιατί ναι. Ίσως τώρα που μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να βοηθήσουν είτε σε ατομικό επίπεδο με το εστέρημά τους, είτε πιο συλλογικά και ίσως και πιο δυνατοί άνθρωποι. Δηλαδή θα πάρουν την Κατερίνα, την Καγκάκη και θα τους πούν: είμαι εδώ, άκουσα ότι έχεις 25.000 οικογένειες και θέλω να προσφέρω χρήμα, θέλω να προσφέρω τρόφιμα, θέλω να προσφέρω προϊόντα, έχω ένα εργοστάσιο και θέλω να δώσω αυτά. Πώς γίνεται? Υπάρχουν αυτό? Πάρα πολλοί τρόποι. Καταρχήν υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Athens Partnership, το οποίο έρχεται σε επαφή με ιδιωτικές εταιρείες ή με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ιδιωτική έτσι, προσφορά. Από εκεί και πέρα, έχω και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν και λένε: έχω αυτό. Μπορώ να έρθω σε επαφή και να το προσφέρω. Έχω το άλλο. Χρειάζομαι εκείνο, να δώσω εκείνο. Εταιρείες, ιδρύματα. Προφανώς. Μα μπορείς να το κάνεις όλο μόνος σου. Απλώς θέλω να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι μια δωρεά περνάει από Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Έχει κάποιες διαδικασίες. Αλλά και καλά κάνει και τις έχει. Γιατί δεν μπορεί. Αλλά είναι ωραία. Και υπάρχει πολλοί κόσμος. Και έχω και πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο το ξεκινήσαμε πρόσφατα, με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε τομέα που τους ενδιαφέρει και περνάνε λίγο από το χρόνο. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί? Ο εθελοντής που ακούει και έχει χρόνο την Κυριακή το απόγευμα, τι μπορεί να έρθει να κάνει? Μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει με κάποιους ηλικιωμένους που είναι μοναχικοί και να τους διαβάσει ένα βιβλίο. Μπορεί να έχει μία γνώση και να μπορεί να διδάξει κάτι. Μπορεί να έρθει να ζωγραφίσει με τα παιδιά του ξενώνα μας. Μπορεί να έρθει. Μπορώ να σου πω χιλιάδες πράγματα. Ο καθένας στον τομέα του μπορώ να σου βρω χιλιάδες πράγματα να κάνει. Έχω εθελοντή που κάνουν ραπτική, που είναι σχεδιαστής. Και ράβουν με ηλικιωμένα μέλη των λεσχών φιλίας μας, ράβουν κάτι τσάντες και κάνουν μπαζάρ, παίρνουν τα λεφτά και κάνουν εκδρομές. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Παίζει ρόλο. Στην ψυχή σου παίζει ρόλο πόσες ψήφους θα πάρεις. Ναι. Μ' αρέσει που είσαι τόσο ειλικρινές άτομο. Σε σένα δεν θα πω ψέματα. Παίζει να σου πω γιατί. Την προηγούμενη φορά δεν έπαιζε. Και δεν έπαιζε γιατί δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα. Okay, θα βγω, δεν θα βγω. Πήγα αρκετά καλά. Τώρα επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένας τρομερός αγώνας του πώς, πού θα πάει ο καθένας, λίγο δεν σου κρύβω ότι υπάρχει το γυνάτι, η αγωνία, ότι έχω πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ. Το βλέπει κάποιος αυτό? Ακριβώς. Θα μου πεις, και θέλεις να μεταφραστεί. Θα μου πεις, αν δεν το βλέπει, χάνει την αξία του. Σε έναν άνθρωπο αρκετά ανασφαλή όπως είμαι εγώ, δεν θα σου μιλήσω για πρωτιές και τέτοια, για το θεωρώ βλακώδη, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί πρέπει να έχουμε επίγνωση. Εγώ προέκυψα πριν από 4 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν 20 χρόνια και δικαιωματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Αλλά ναι, αν μου πεις ότι αύριο το πρωί θα είμαι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά, θα στεναχωρηθώ και θα στεναχωρηθώ πολύ. Ποια είναι η σχέση σου με τον Δήμαρχο? Η σχέση με τον Δήμαρχο είναι σχέση θαυμασμού. Mm. Πραγματικά, τον ήξερα κοινωνικά και μόνο. Είναι μαγικό το πόσο πολύ δουλεύει ο Κώστας Μπακογιάννης. Όχι, είναι μαγικό. Είναι σε σημείο που νομίζεις ότι εσύ στη ζωή σου δεν έχεις δουλέψει καθόλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πριν χαράξει. Εκνευριστικό για όλους εμάς τους υπόλοιπους και τελειώνει τελευταίος, ξέρει τα πάντα, δουλεύει ασταμάτητα με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος το κάνει και έχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχήν σέβομαι το πόσο δουλεύει και το πόσο ξέρει το τι συμβαίνει γύρω του. Αποδέχεται εξαιρετικά και αμέσως όταν κάνει λάθος, είναι πάρα πολύ δίκαιο σε αυτό. Έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο για μένα έχει τεράστια σημασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει με αυτόν τον ρυθμό, τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο, υπάρχει ένα μήνυμα και είναι ένα από τα παιδιά του, διακόπτει οτιδήποτε κάνει. Mm. Οτιδήποτε όμως. Όχι, οτιδήποτε. Και μιλάει σε ένα παιδί, λύνοντας ένα πρόβλημα το οποίο για εσάς τους γονείς είναι πολύ κοινό. Για εμάς που το ακούμε, φαίνεται πολλές φορές όχι τόσο σημαντικό. Αυτό για μένα. Έχει αξία ισορροπία συναισθηματική μεγάλη. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Κατερίνα μου, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ.